Το συγκεκριμένο θέμα σε που είπε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Συνέχεια, λοιπόν, να πάμε τώρα. Θέλω να πω κάτι. Άκουσα με πάρα επειδή πολύ. Δεν είσαι υποψήφιο πουθενά, γι' αυτό σα αναφέρα. Επειδή είναι υποψήφιο. Λοιπόν, ναι, ναι. Γι' αυτό. Τώρα, άκουσα με πολύ προσοχή την κυρία Σπυράκη. Είπε ότι θέλουμε ψήφο στο ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία για να τελειώσουμε τη δουλειά που κάναμε για την Ελλάδα, για να τη σώσουμε. Εμεί λέμε το ακριβώ αντίθετο, να μην πάρει ψήφο η Νέα Δημοκρατία για να μην τελειώσει τη δουλειά. Ποια δουλειά να μην τελειώσει? Για να δούμε ποια δουλειά είχε μέχρι τώρα και δεν πρέπει να τελειώσει. Πρώτο, ότι η χώρα παρήγαγε κάθε χρόνο συνολικά πλούτο, κοινωνικό και οικονομικό, το λεγόμενο ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 231 δισεκατομμύρια ευρώ πριν μπει η χώρα στα μνημόνια και στο Δουνουτού, και τώρα έχει φτάσει στα 182 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν δηλαδή από την ελληνική οικονομία 50 δις. Να συνεχίσει, να ολοκληρώσει κι άλλο. Πόσο θα χαθούν? Το δεύτερο, το δημόσιο χρέος της χώρας όταν μας βάλαν στο Δουνουτού και στα μνημόνια ήταν 120% του ΑΕΠ και σήμερα είναι 175% του ΑΕΠ. 321,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 299. Πόσο, Βασίλη, να αποτελειώσουν τη δουλειά? 400 δις δεν το φτάσουν το δημόσιο χρέος και θέλει ψήφο η Νέα Δημοκρατία. Τρίτο, η ανεργία ήταν, οι άνεργοι ήταν 500.000 στην Ελλάδα και σήμερα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ήταν 9% και σήμερα είναι 28%. Τριπλασιάστηκαν οι άνεργοι. Δηλαδή, τι θέλει ψήφο η Νέα Δημοκρατία? Να ολοκληρώσει τη δουλειά, να μας πάει σε 2, σε 4 εκατομμύρια ανέργους. Και το τελευταίο, τα εισοδήματα μειώθηκαν στην Ελλάδα των λαϊκών νοικοκυριών κατά μέσο όρο τα 4 χρόνια περίπου 35%. Δηλαδή, πόσο άλλο να μειωθούν τα εισοδήματα των λαϊκών νοικοκυριών για να τελειώσει τη δουλειά η Νέα Δημοκρατία? Εμείς λέμε να μην την ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, να μην ψηφίσουν τις μνημονιακές δυνάμεις για να μην ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά της οικονομικής, κοινωνικής, παραγωγικής, ανθρωπιστικής καταστροφής που συντελείται η χώρα μας, στη χώρα μας. Να δώσουν ψήφο ελπίδας, λέμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τη χώρα από τα μνημόνια της καταστροφής, από τις όρους των δανειακών συμβάσεων, τους επαχθείς, ντροπιαστικούς και ταπεινωτικούς για τη χώρα μας και για να βάλουμε μπροστά για ένα σχέδιο ανάπτυξης που να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να αποκαθιστά τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.